Με λαμπρότητα και κάθε επισημότητα, το πυροσβεστικό σώμα και στην Κρήτη γιόρτασε τους προστάτες του Αγίου, τρεις παιδες εν καμίνο, Ανανία, Ζαρία και Μισαήλ. Σήμερα γιορτάζουμε και τιμούμε τους προστάτες μας Αγίους, τρεις παιδες εν καμίνο, των οποίων οι αρετές αποτελούν διαχρονικό ηθικό πρότυπο καθήκοντος. Η ημέρα αυτή είναι ξεχωριστή για το πυροσβεστικό σώμα. Μας δίδεται η ευκαιρία να αποτιμήσουμε τη μέχρι τώρα πορεία μας, να αναλογιστούμε τη μεγάλη δέσμευση που έχουμε αναλάβει απέναντι στον Έλληνα πολίτη και να προδιαγράψουμε το μέλλον. Και ευχόμαστε να μας προσέχουν σε όλα τα συμβάντα, διότι δυστυχώς με γεωμετρική πρόοδο αυξάνεται ο βαθμός δυσκολίας σε κάθε συμβάν που πηγαίνουμε. Η Περιφερειακή Πυροσβεστική Διοίκηση Κρήτης πραγματοποίησε το κεντρικό εορτασμό στο Ηράκλειο με τέλεση δοξολογίας στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Τίτου, παρουσία του Αρχιεπισκόπου Κρήτης και πλήθους επισήμων. Με βαθιά τιμή ήρθαμε σήμερα στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Τίτου να εκφράσουμε την ευγνωμοσύνη μας σε όλους εκείνους που υπηρετούν στο πυροσβεστικό σώμα με αφορμή τη γιορτή τους, τη γιορτή των Αγίων Τριών Παιδων των Εν Καμίνο. Αναλογίζομαι τους ανθρώπους αυτούς και το πόσο μεγάλη υπηρεσία προσφέρουν στον ελληνικό λαό, στον τόπο μας, όταν τους χρειαζόμαστε. Ας ευχηθούν οι προστάτες μας να βρίσκονται πάντα δίπλα μας και να μας καθοδηγούν. Εύχομαι υγεία, ατομική και οικογενειακή ευτυχία, χρόνια πολλά σε όλους μας, χρόνια πολλά στο πυροσβεστικό σώμα. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης στην τραγωδία στον Βόσακο Μιλοποτάμου. Αισθάνθηκα τότε με οικογένεια, με μικρό παιδί και τα άλλα παιδιά που τα στείλαμε πάνω στα σπίτια τους. Τότε εμένα αυτό το με είχε συγκλονίσει. Πυροσβέστες ευχήθηκαν οι προστάτες τους να βρίσκονται πάντα δίπλα τους, με τον κύριο Σαλινιωτάκη να αναφέρεται και στη σημαντική εθελοντική δράση πυροσβεστών από την Κρήτη στην υπόλοιπη χώρα. Η Κρήτη με μεγάλο αριθμό πυροσβεστών και πυροσβεστικών οχημάτων και εξοπλισμό έστειλε βοήθεια όπου τη ζητήθηκε. Πήγαμε στην Πάρνηθα, πήγαμε στη Βιωτία, πήγαμε στην Άνδρο, πήγαμε στον Εύρο και μετά πήγαμε στις πλημμύρες στη Θεσσαλία. Το πιο συγκινητικό απ' όλα είναι ότι όταν ρωτήθηκαν οι συνάδελφοι ποιος θέλει να πάει, αν θέλετε, η πλειοψηφία αυτών εθελοντικά δήλωσε. Κάτι που μας χαροποιεί. Χρόνια πολλά σε όλους μας, να μας φυλάνε τρεις παιδες εν καμίνο.